Ένα ακόμη ταξίδι χωρίς αποσκευές ξεκινά. Αυτή τη φορά επισκεπτόμαστε το δημοτικό διαμέρισμα του Πλατανοτόπου, του Δήμου Παγκαίου. Ένα χωριό που πήρε το όνομά του από τα πολλά πλατάνια που υπάρχουν στην περιοχή. Η Συρλή ήταν η ονομασία του χωριού ως το 1926, οπότε και μετονομάστηκε Πλατανότοπος. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τις κύριες ασχολίες τους και στο χωριό λειτουργεί ελαιοτριβείο, ινοποιείο, τσιπουράδικο αλλά και εργοστάσιο εξόρυξης μαρμάρων. Πρόθυμοι και χαμογελαστοί οι κάτοικοι μας οδηγούν στις κρυμμένες ομορφιές αυτού του τόπου. Σε αυτή τη διαδρομή, πάντα χωρίς αποσκευές, εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα του Πλατανότοπου, του Δήμου Παγκαίου, συναντήσαμε και την Κικία Λεπίδου, δημοτική σύμβουλο, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, αγρότησα. Κικία μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Να είστε καλά, με υγεία και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για όλο αυτό που κάνετε και διαφημίζετε και το Δήμο Παγκαίου και όλα τα χωριά μας. Δημοτικό διαμέρισμα Πλατανοτόπου, ένα χωριό με δική του ιστορία, έτσι. Σίγουρα, όλα τα χωριά έχουν τη δική τους ιστορία, έτσι και ο Πλατανότοπος έχει τη δική του. Οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων με τι ασχολούνται εδώ στην περιοχή? Οι κάτοικοι συνήθως είναι εδώ όλοι γεωργοί, πιο πολλοί είναι αμπελουργοί. Από όσο θυμάμαι, από όσο ξέρω, από το 79 βάλαν τα πρώτα τους αμπέλια. Μετά λίγα καπνά είχε, αμύγδαλα έχουν, ελιές βέβαια τώρα που έχει γίνει πιο πολύ. Βέβαια τώρα βάζουν και καρυδιές, φουντουκές, λίγο ασχολούνται με κάτι άλλο. Γιατί γέμισε ο τόπος αμπέλια και λίγο πάνε να τα αλλάξουμε. Βέβαια, δοκιμάζουν κάτι άλλο γιατί δεν πάγαν και πολύ καλά τόσα χρόνια και θέλει μια εναλλαγή. Εμείς αυτή την εκπομπή κρατάμε τα θετικά και έχουμε αισιοδοξία, αν και ο πρωτογενής τομέας όλα αυτά τα χρόνια βάλεται και πόσο μάλιστα τώρα, έτσι. Σίγουρα, ένα παραπάνω τώρα και όσο πάει τα χρόνια πιο δύσκολα. Αντί να καλυτερεύουν. Είναι ο αγρότη, έτσι. Είναι δύσκολα και όσο πάνε. Να, τα ακούτε κάθε μέρα, τα λοιπάσματα ανεβαίνουν, το ρεύμα ανεβαίνει, οι γεωπόνοι έχουν τα δίκια τους, όλοι γκρινιάζουν. Καθημερινότητά σου? Καθημερινότητα εδώ. Έχω και μια ταβέρνα ουζερή εδώ στο χωριό. Το κάτι άλλο, να το πω. Κάτι άλλο, έτσι. Πραγματικά το κάτι άλλο. Εδώ με τη μαμά, οικογενειακή επιχείρηση, λίγο στα μπέλια με τον μπαμπά και εκεί. Το αποστακτήριο με τα καζάνια στους 2 μήνες. Έτσι ακριβώς, πες μου λίγο. Εκείνο είναι για 2 μήνες. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και το κάνω. Δεν θέλω να τα αφήσω. Μάλιστα. Αν και ζορίζουν εκεί από το κράτος τα πράγματα, αλλά θέλω να μ' αρέσει. Πιστεύω ότι κάνω λειτουργήμα με το τσίπουρο. Είναι ωραία, εντάξει, είναι ήσυχα. Πιο πολύ βέβαια το καλοκαίρι έχει κίνηση, ο κόσμος βγαίνει, έχει άλλη διάθεση και κουρασμένος να είναι θα βγει να πιει μια μπύρα, να πιει ένα ούζο. Κατά τα άλλα όλα καλά, ήσυχα. Ανοιχτά θέματα έτσι στον Πλατανότοπο υπάρχουν? Ο κόσμος δεν πάει και πουθενά, έχει κλειστεί. Έχουν μάθει όλοι στα καβούκια τους με αυτόν τον COVID. Είναι δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι θα απαλλαχτούμε γρήγορα από τη σκιά του κορονοϊού. Σίγουρα. Και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, σε αυτό που αφήσαμε πίσω. Είναι σαν να πάγωσε ο χρόνος, έτσι. Πάγωσε ο χρόνος για 2 χρόνια, όλοι έχουν μαγώσει. Είναι κάτι που δεν το περίμενε κανένας βασικά. Και έχει αλλάξει όλη η συμπεριφορά του κόσμου. Καλημέρα, λες, τον πελάς μπορεί να βρεις. Είναι δύσκολα. Πέρα από τα αμπέλια και όλα αυτά, την ενασχόληση με την γη, υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις? Υπάρχουν επιχειρήσεις στο χωριό, απολογιστικό γραφείο υπάρχει, σούπερ μάρκετ έχει, καφετέρειες, κρεοπολία, έχουμε γεωπόνους, ρούχα, μαγαζάκι με ρούχα, η ταβέρνα, έχει το καφενείο. Μανάβικο, εντάξει, για χωριό είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Το καλοκαίρι διαφορετικά τα πράγματα, για πες μου, ο πληθυσμός αυξάνεται? Πιο πολύ αυξάνεται, έρχονται οι Θεσσαλονικοί, οι Αθηναίοι, ό,τι και να είναι. Και ο άλλος που θα έρθει στο διπλανό χωριό, θα έρθει μια βόλτα, θα περάσει. Εντάξει, είναι καλύτερο το καλοκαίρι, έχεις καλή διάθεση. Η γωνιά σου εδώ, το κάτι άλλο? Η γωνιά μου εδώ το καλοκαίρι, πάει καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ το καλοκαίρι.
πέρασμα, πάμε στον δρόμο, πιάτσα, πλατάνια, δροσιά. Κοκτέιλ είμαστε... το βράδυ, σας περιμένουμε, χώρια το φαΐ, μπακαλιάρα σκορδαλιά, σπεσιαλιτέ και κεφτεδάκι της κυρίας Χάιδος. Πραγματικά, και είμαστε ακριβώς απέναντι από το κάτι άλλο, καθόμαστε σε μια έτσι πέτρινη... Αυτή τη βρυσούλα, ναι, η οποία την έχει κάνει ο πρώην δήμαρχος Ξουλόγης, στη μνήμη του παππού μου, ο οποίος παππούς έκανε 13 χρόνια πρόεδρος και άλλα τόσα στο ΤΟΕΒ. Στην Πιερία Κοιλάδα. Ναι, ναι. Έκανε ένα έργο και ο άνθρωπος θεώρησε ότι κάνει μια βρυσούλα για να πίνει το νερό του. Και εμείς προσπαθούμε εδώ με το Δήμο, βέβαια. Θα κάνουμε μια πλατείτσα έτσι μικρή, θα βάλουμε κάνα παγκάκι, κάνα λουλουδάκι. Τώρα την κάναμε. Να γίνει λίγο πιο ζεστό. Ακόμα μια πλατείτσα στο χωριό. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά ο πλατανότοπος είναι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Και η θάλασσα είναι δίπλα. Σε 10 λεπτά είμαστε στην παραλία Οφρυνίου που είναι υπέροχη, έτσι. Μετά, γεια σου, μετά το Παγκαίο είναι δίπλα, η Αμόλοφη σε 20 λεπτά, όλα είναι κοντά μας γενικά. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα με τα διόδια και τα λοιπά. Εντάξει, εμείς εδώ σαν δημότες δεν πληρώνουμε, εσείς έτσι, δεν αλλά αυτοί που πληρώνουν σίγουρα. Όταν προσθεθούν κι άλλα... Αν γιατί... προσθεθούν κι άλλα, από τη μία... Είναι λάθος, ναι, απ' τη μία είναι λάθος, απ' την άλλη όμως και αυτοί έχουν τα δίκια τους. Αλλά και ο άλλος που θα έρθει είναι ευκαιρία να μην πάει από εκεί, να βγει από τα παλιά τα χωριά να περπατήσει. Γιατί κακά τα ψέματα από τότε που έγινε η Εγνατία, ο κόσμος στα φορτηγά ελαττώθηκε η κίνηση. Κάποτε εδώ υπήρχε ζωή. Δεν προλάβανε, δεν είχε μέρος. Εγώ ήμουν παιδάκι και εδώ απέναντι, ναι, θυμάμαι εδώ που είχε ο Μπαρμπαγιώργης τη γύλα τη βραστή. Φορτηγά, λεωφορεία, χαμός. Πέρα εκεί στο Φωτιάδη, στο Βερβερίδη, παντού. Τα καφενεία ήταν μαζί. Το μοναδικός δρόμος και είχε πολλά μαγαζιά. Σούπες, κατσίκια, τα πάντα. Είχε ζωή. Βέβαια μετά με τους δρόμους, όλα ηρέμησαν. Παντού. Τα πράγματα. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ, να είστε καλά και χίλια ευχαριστούμε που τιμήσατε το χωριό μας. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Κυρία Βογιαζόγλου, Αθηνά, είστε επαγγελματίας εδώ στο πλανήτη. Ναι, Αθηνά. Αθηνά. Έτσι, στον Ενικό. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, στον ηλιόλουστο πλατανότοπο αυτή τη στιγμή. Και ίσως αυτό δείξει κάτι για το μέλλον, γιατί ξέρετε προηγουμένως έβρεχε. Είχαμε μια έτσι βροχερή ημέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο χωριό μας, των λίγων κατοίκων, ούτε τον πολύ, ούτε μια μεσαία κατάσταση. Επάνω, όπως είδατε, στην Εθνική Οδό, την παλιά. Τα πράγματα εδώ στο χωριό είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ίσως εγώ είναι η καταγωγή μου από εδώ. Μάλιστα. Εδώ μεγάλωσα. Οπότε... ναι, οπότε είμαι πολύ δεμένη. Από εδώ είναι ο σύζυγός μου. Και οπότε είναι όλο αυτό ό,τι καλύτερο για ένα παιδί να μεγαλώνει στο χωριό. Έχει τα μειονεκτήματά του. Αλλά έχει, εγώ πιστεύω, τους σημερινούς καιρούς που ζούμε, περισσότερα πλεονεκτήματα. Η καβάλα είναι κοντά. Αν υπάρχει θέληση, και οικονομικά βέβαια μπορεί ο κάθε ένας, μπορεί να τα απολαύσουμε όλα στην ηλιόλουστη καβάλα μας. Η καθημερινότητα γενικά σε έτσι, η καθημερινότητα είναι ήσυχη, ήσυχη πολύ καλή. Ναι, εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ, το έχω από το 2000 είναι. Πιο μπροστά ασχολιόμουν με τα αμπέλια, ο σύζυγός μου έχουν κτήματα, έχουν ένα εργαστήριο που κάνουν αμπελόφυλλα. Προσπαθούν, το αγαπάνε πάρα πολύ, είναι μαζί με τον κουνιάδο μου, μαζί. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη ζωή μου. Αν και υπάρχουν δυσκολίες. Σίγουρα υπάρχουν, ναι, έτσι, υπάρχουν. Τα θετικά, ναι, έτσι. Το νερό, το ποτήρι το βλέπουμε πάντοτε γεμάτο. Έτσι, μισογεμάτο. Ο κόσμος εδώ σας στηρίζει. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είμαστε ένα πολύ καλό χωριό, μπορώ να πω. Έχει και τις κριτικές του, έχει αυτά, αλλά όταν οι κριτικές είναι καλοπροαίρετες, μας ανεβάζουν προς τα πάνω. Χάρηκα που σας γνώρισα. Εγώ χάρηκα, να είστε καλά. Όποτε ξανάρθετε, είστε καλοδεχούμενοι. Καλή συνέχεια. Το χωριό αναπτύσσεται κυρίως κάτω από τον κεντρικό δρόμο και εκεί στην κοιλάδα του Μαρμαρά και στη δεξιά του Όχθη υπάρχει ένας πανέμορφος χώρος αναψυχής και εστίασης που έχει αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με ιδιώτη. Πρόκειται για τα Καϊνάκια. Εκεί συναντήσαμε τον Γιάννη Μητρούση.
Ένα ακόμη σημείο αναφοράς εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανότοπου είναι η περιοχή Καϊνάκια. Δίπλα μας έχουμε έναν επαγγελματία, έναν άνθρωπο του επιχειρήν, τον Γιάννη τον Μητρούση, τον οποίο καλημερίζω. Καλώς βρεθήκαμε, Γιάννη. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε. Να είσαι καλά. Είμαστε σε ένα σημείο αναφοράς, όπως το είπα, έτσι. Εδώ η περιοχή, τα Καϊνάκια, όπως λέμε, είναι πραγματικά σημείο αναφοράς γενικότερα για την περιοχή, κυρίως για το Πλατανότοπο. Βρίσκεται από τουρκοκρατία σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, με όλη αυτή τη βλάστηση που υπάρχει. Καϊνάκια προέρχεται από τη λέξη Καϊνάκ, είναι τουρκική λέξη που στη μετάφραση είναι πηγές. Ο υδροφόρος ορίζοντας εδώ κάτω είναι πλούσιος, γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα τεράστια πλατάνια. Εδώ το πλάτανος που έχουμε από πίσω μας είναι πάνω από 500 έτη και μάλιστα έχει γίνει και προσπάθεια να χαρακτηριστεί και φυσικό μνημείο εδώ της περιοχής. Εδώ βάλετε και από άλλους πλάτανους, νεότερους πιθανότητα, ναι. Ναι, οι οποίοι είναι τουλάχιστον 150 ετών και πάνω, έκαστος. Εδώ σε αυτή την περιοχή γινόταν παλαιότερα εκδηλώσεις του χωριού κτλ. Ο πολιτιστικός σύλλογος έκανε εδώ τις εκδηλώσεις. Αυτός ο χώρος ήταν παραμελημένος για περίπου μία εφταετία, ώσπου το εντοπίσαμε, το χώρο αυτό. Είναι μία δημοτική έκταση. Τον εκμισθώσαμε από το Δήμο, έπειτα από Δημοπρασία η οποία έγινε. Να πω ότι στη Δημοπρασία δεν ερχόταν κανένας, γιατί ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να αξιοποιηθεί. Οπότε ήμασταν οι μόνοι που πλειοδοτήσαμε. Το τολμήσατε. Το τολμήσαμε. Ναι, και το επιχειρήν έχει το ρίσκο του. Και εδώ πέρα προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα χώρο ο οποίος δεν θα προσφέρει μόνο φαγητό και αναψυχή σε αυτόν που θα μας επισκεφτεί, αλλά θα προσφέρει και μια έτσι περιβαλλοντική αγωγή, θα έλεγα. Εδώ ο χώρος αυτός ενδείκνεται για οικογένειες που μπορούν να έρθουν εδώ από το πρωί με τα παιδιά τους. Έχουμε εκπαιδευτικούς εδώ στο κτήμα Καϊνάκια που παίρνουν τα παιδιά και μέσω μιας διαδικασίας του παιχνιδιού γνωρίζουν τη φύση, γνωρίζουν τα ζώα τα οποία φιλοξενούμε εδώ, γνωρίζουν τα ζαρζαβατικά τα οποία καλλιεργούμε και φτιάχνουν διάφορες όμορφες κατασκευές και παίζουν και χαίρονται τα παιδιά μέσα στη φύση. Κατά τη διάρκεια αυτή, εσείς οι γονείς, Γιάννη, είστε εδώ και απολαμβάνετε το φαγητό σας, το ποτό σας ή τον καφέ σας. Οπότε, είναι μια πάρα πολύ καλή, έτσι, ας το πούμε, εκδρομή, έτσι, να πώς οργανώσουμε έτσι οικογενειακά για να πάμε το Σαββατοκύριακο, κάπου να πάμε από το πρωί και να φύγουμε το βράδυ. Το τονίσατε λοιπόν, το επιχειρήσατε και τα Καϊνάκια εδώ υπό άλλη μορφή είναι γεγονός. Άνοιξε καλοκαίρι, κυρίως. Τα Καϊνάκια λειτουργήσαν το 2021 για μία περίοδο 35 ημερών, ώστε να κάνουμε μία πρόβα, να δούμε τι χρειαζόμαστε και ποια είναι τα κενά μας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι από μέσα Μαΐου μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου να υποδεχτούμε εδώ τον κόσμο για να περάσουμε όμορφα. Να γίνουμε ένα με τη φύση. Να δούμε, Γιάννη, που εγώ είχα χρόνια, φέτος θα φιλοξενήσουμε και ένα γαϊδουράκι. Μάλιστα. Που είχα χρόνια εγώ να δω γάιδαρο, έτσι. Και όλα τα ζώα που θα έχουμε εδώ πέρα στο κτήμα. Η λογική μας εδώ είναι ότι προσφέρουμε στον επισκέπτη να δοκιμάσει όλα τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Δηλαδή, τα ζαρζαβατικά τα οποία τρώτε, τις σαλάτες σας και τα λοιπά, τα καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι. Το πρωί οι γυναίκες που έρχονται να κάνουν την προετοιμασία μπαίνουν μέσα στο μπαξέ, κάνουν διαλογή και αυτό το βγάζουν μετά στο πιάτο σας. Μπορείς εσύ, Γιάννη, να έρθεις εδώ με τα παιδιά σου, που δεν μας επιτρέπει η καβάλα να έχουμε το μπαξέ, να μπείτε μέσα στο μπαξέ και να διαλέξετε μόνοι σας τα λαχανικά σας. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε εδώ και σερβίρουμε είναι από τοπικούς παραγωγούς. Δηλαδή το τυρί μας, πολύ σημαντικό, το σουσάμι μας που το παίρνουμε από το μήλο στη Μεσορόπη, το μέλι μας το οποίο το παίρνουμε από τοπικό παραγωγό στην Μεσορόπη, τα αμπελόφυλλά μας που είναι βιολογικά εδώ από τον Πλατανότοπο, από τα χωράφια μας και όλα τα κρασιά τα οποία προέρχονται από τα τοπικά ενοπία που έχουμε πάρα πολλά εδώ στην περιοχή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το μότο μας, ότι από το χωράφι στο πιάτο.
Αυτό θέλουμε να προσφέρουμε και μάλιστα σε χαμηλές τιμές, γιατί ο άλλος θα κάνει και μία απόσταση από το κέντρο της Καβάλας ή από τα διπλανά χωριά για να έρθει εδώ σε χαμηλή τιμή, να μπορέσει να απολαύσει το φαγητό του στη δροσιά και τα παιδιά του να παίξουν και να γεμίσουν καθαρό οξυγόνο. Νομίζω ότι αυτό το είναι το καλύτερο κάλεσμα το οποίο απευθύνει στους τηλεθεατές για φέτος, πραγματικά. Εύχομαι φέτος πραγματικά να μας επισκεφτείτε. Εγώ προσωπικά κάνω και εγώ περιβαλλοντική εκπαίδευση στα παιδιά, καθώς είμαι δασολόγος περιβαλλοντολόγος, οπότε γυρνάμε, κοιτάμε όλα τα δέντρα, προσπαθώ να τους μάθω να σεβόμαστε το περιβάλλον, πώς θα κάνουμε την ανακύκλωση κτλ. Και μου έκανε εντύπωση η πέρυσι που ήρθε ένα παιδάκι από τη Θεσσαλονίκη και είχαμε πάει στη λίμνη εδώ που διαθέτουμε, η οποία έχει πάπιες και κύκνους, και είδε ένα βατράχι, το οποίο το έκανε τρομερή εντύπωση, δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Για μας μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά για αυτό το παιδί θα το θυμάται. Ναι. Έτσι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα καλά. Πολύ. Θα σας περιμένω το καλοκαίρι να περάσουμε εδώ καλά, έτσι. Επίσης να πω ότι αυτός εδώ ο χώρος δείκνεται και για γενέθλια και για βαφτίσεις και για γάμους και γενικότερα ένας για εναλλακτικός χώρος για εκδηλώσεις. Πάντα, ακριβώς. Το κατάλαβα. Ακριβώς. Και ο κόσμος τι θέλει πλέον, απλότητα, όχι το πολύ σύνθετο. Ακριβώς. Η απλότητα, το μήνυμα είναι αυτό που προσφέρουμε εμείς εδώ πέρα. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ θερμά. Κι εγώ. Να είστε καλά. Από τα κεντρικότερα σημεία εδώ στον Πλατανότοπο, κάναμε μία στάση πάντα χωρίς αποσκευές και συναντούμε τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Πιεραίων του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Κώστα Γάκη. Κύριε Γάκη, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την προσπάθεια που κάνετε να κάνω μια εισαγωγή και εσάς και το κανάλι σας, που αναδεικνύεται χωριά που είναι πέρα από την Αθήνα. Πώς λέγαμε κάποτε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Καβάλα δεν είναι μόνο η Καβάλα, αλλά είναι και η περιφέρεια. Το Πλατανότοπο σε ένα ιστορικό χωριό, προσφυγικό χωριό, που προήλθε από τη συνένωση τριών παλαιών οικισμών. Το Χατλάρι που ήταν τουρκικό χωριό και μετέπειτα μετήκησαν εκεί πρόσφυγες Πόντι, το γνωστό Μικροχώρι. Mm-hmm. Το τουρκικό χωριό του Ισριλί που είναι το κάτω νότιο χωριό. Και αρκετοί κάτοικοι είναι και από το Τσιφλίκι, είναι μεταξύ Ποντοχωρίου και Πλατανοτόπου, που είναι στο βόρειο τμήμα του χωριού, εξού και Κορέα εντός εισαγωγικών, γιατί ήρθανε αργότερα. Κατ' εξουσία είναι χωριό γεωργικό και παλιότερα και γεωργικό-κτηνοτροφικό, αλλά ήταν και μέχρι τη δεκαετία του 80 κέντρο της περιοχής, γιατί ήταν ο μοναδικός δρόμος που περνούσε από εδώ επαρχιακός, και αυτά τα μαγαζιά που βλέπετε εδώ γύρω έσφιζαν από ζωή. Ήταν το κέντρο της περιοχής Χιλάδος και ευρύτερα. Μετά την παραλιακή όδο που έγινε από κάτω, τα χωριά αυτά ως επιτουλίστων σε αυτή την τάση μαράζουσαν και κατεξουσίων οι κάτοικοι ασχολούνται πλέον με την γεωργία, με δυναμικές καλλιέργειες όπως είναι τα μπέλια και οι ελιές. Βέβαια περνάνε και αυτές τα προβλήματά τους. Έτσι. Στην εποχή μας. Παρόλα αυτά είναι ζωντανά χωριά, κράτησαν αρκετούς νέους στην περιοχή λόγω αυτών των αγροτικών καλλιεργειών που είναι δυναμικές. Ελπίζουμε σε καλύτερο. Εμείς σαν Δήμος να σε ευχαριστήσω και εκ μέρους του Δημάρχου, του κ. Αναστασιάδη. Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά μέσα στις παρούσες συνθήκες που υπάρχουν, που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι και οι καλύτερες, και από πλευράς οικονομίας αλλά και λόγω του COVID, ώστε να σταθούν ζωντανά, ώστε αύριο το μέλλον να είναι καλύτερα και για τους κατοίκους αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Γίνεται ένας διαρκής αγώνας, έτσι, για την ανάδειξη. Ένας διαρκής αγώνας για την ανάδειξη. Βέβαια δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, για να το λέμε αυτό, σε σχέση με την παραλία.
Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής. Η θάλασσα, ναι, η θάλασσα είναι μη ανταγωνιστική για τα χωριά μας. Έχουμε ένα βέβαια ισχυρό βουνό που λέγεται Ιστορικό Παγκαίο, το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε, αλλά και αυτό έχει τις αγγελώσεις του με την έννοια ότι δεν υπάρχουν οικισμοί πάνω στο Παγκαίο, είναι βουνό Natura και οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι πολύ, πολύ μικρές. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να, να το αναδείξουμε για τη σημαντική βιοποικιλότητα που έχει, αλλά και την ιστορικότητα του, σαν το βουνό από όπου ο Μέγα Αλέξανδρος αντλούσε το χρυσό. Αισιοδοξούμε για καλύτερο μέλλον και αυτό πιστεύω θα το διαπιστώσουν και το διαπιστώνουν και οι κάτοικοι, παρά τα όσα προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν τα οποία να αντιμετωπίζονται, κύριε Άκη. Η καθημερινότητα είναι σημαντική. Τα οικονομικά, όχι του Δήμου αλλά της Ελλάδος, δεν είναι και τα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε να τις εξαντλούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και ειδικά και το χωριό μου που είναι. Βέβαια, εγώ είσαι πάρα πολύ λίγα χρόνια εδώ, μέχρι τα 20, σχεδόν τα 18. Παρ' όλα αυτά, οι μνήμες είναι ανοικές, είναι ανεξίτηλες. Και τις κρατάω όσο μπορώ καλύτερα. Μία στάση και στην τοπική κοινότητα του Πλατανότου, που εδώ στο Δήμο Παγκαίου επιβάλλεται ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Ανέστης Τεπελής, τον οποίο καλησπερίζω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, στην τοπική κοινότητα του Πλατανοτόπου. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εδώ στην κοινότητα περνάει δύσκολες μέρες. Γιατί οι παραγωγές μας είναι τέτοιες που είναι πολύ δάπανες, πολύ έξοδες και οι αμοιβές είναι μηδαμινές. Δηλαδή έτσι και πάθεις μια αβαρία σε ένα μηχάνημα, σκόνεις τα χέρια ψηλά, δεν μπορείς να το φτιάξεις με χίλια ζόρια. Έχουμε τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε τους εμπόρους και τελευταία ανάλυση, αν βγάλεις παραγωγή και πουλήσεις, δεν ξέρεις αν πληρωθείς. Είμαι παθών, το 2013, 52.000 ευρώ τα χάσα. Από εκεί και ύστερα με πήρε κάτω βόλτα και αναγκάστηκα, δουλεύω στο Ταμάρ αυτή τη ροή. Και σαν και εμένα είναι πολύ. Πολύ. Δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες. Και η νεολαία, με αυτά τα μπέλια, έμεινε η νεολαία στο χωριό και αγωνίζεται για να ορθοποδείς, αλλά δεν τα βλέπω τα πράγματα. Ναι, με όλα αυτά το ενεργειακό κόστος. Ναι, αυτά τώρα. Τώρα ξεσκοθήκανε τα παιδιά, η νεολαία εδώ να κάνουν κάτι. Τώρα, αν μπορέσουν και πετύχουν τίποτα. Και αυτό δύσκολο πάλι να το πετύχουν. Ο αγρότης, κύριε Ανέστη, μια ζωή σε κινητοποίησης είναι, γιατί πραγματικά βλέπει ότι... Δηλαδή, οι απολαβές του, να φανταστείτε ότι εγώ στα φύλλα έσπηρα το 90. Ναι. Από τους ουραγούς του αντικειμένου. Πούλησα για πρώτη φορά 100 δραχμές. 100 δραχμές. Ναι, αλλά ένα μπουκάλι φάρμακο το έπαιρνα... π.χ. 10 δραχμές. Σήμερα μετά από τόσα χρόνια πουλάω πάλι 100 δραχμές, γιατί άμα τα βάλεις στα 30 λεπτά είναι 100 δραχμές. Ναι, αλλά το μπουκάλι το φάρμακο πήγε στα 100 δραχμές. Κατάλαβες. Πώς να... και τα λοιπά. Όχι, τώρα ακούω, με λέει το παιδί, το Roundup, το 20 λίτρα, τα παίρναμε 80 ευρώ. Και φτάσανε 220-230 ευρώ. Πώς να... Πού να βγει. Με τίποτα. Από εκεί και μετά ο Πλατανότοπος έχει τη δική του ιστορία. Ναι, το χωριό είναι προσφυγικό όλο. Όλο το χωριό είναι προσφυγικό. Είναι οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι και οι Σαρακατσανέοι. Η κοινότητα είχε πολύ μεγάλο αρχείο. Αλλά από τα αρχεία του κράτους ήρθανε και τα πήρανε, κάτι λίγα αφήσανε, μπόρεσα και κράτησα, δηλαδή έκλεψα κατά κάποιο τρόπο τα δυματολόγια, τα παλιά. Μάλιστα. Αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε. Να τα δούμε βεβαίως. Πόσα χρόνια πρόεδρος, κύριε Ανέστη? Εγώ έκανα 12 χρόνια συνεχόμενα,
Ναι, 3-4, 12 και τώρα άλλα 4, 16. Είσαι για να αγωνίζεσαι πραγματικά για το κοινό καλό αυτό. Ναι, να προσπαθώ. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, πότε με φασαρίες, πότε με καυγάδες. Γιατί κοίταξε, κακά τα ψέματα, όταν εξαρτάστε από αλλού, κατάλαβες, όσα και να ζητάς, άμα δεν τα εγκρίνουν οι άλλοι, αλλά από τα πολλά που ζητάμε, κάτι κερδίζουμε. Για πάμε να δούμε, Μέσα. Μέσα τους προέδρους διετέλεσαν. Μόνο ένας λείπει, μάλιστα. Όλοι οι άλλοι είναι. Δηματολόγια. Ναι, δηματολόγια της κοινότητας του Πλατανού. Να φανταστείτε, αυτό έχει βουλγάρικα γράμματα. Μάλιστα. Ναι. Όπου... Βλέπετε. Στη τύχη. Χρήστος Ράνος. Ναι. Τώρα ποιο είναι... Υπήρχαν και άλλα πολλά. Άλλα πολλά, αν τα δείτε μέσα ένα πλάνο, τα ράφια όλα ήταν γεμάτα. Και χώρια κάτω το υπόγειο, 4 αγροτικά πέταξα. Δηλαδή πήρανε αυτά που θέλανε και τα υπόλοιπα με λένε κάψτα. Και τα έκαψα για να καταστραφούνε. Και κάποια κρατήσατε. Ένα από το 80... έχει μέσα τώρα κάτι λίγα. Και εδώ βλέπω ημερομηνίες 1955, καλά βλέπω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν κιούγκια, πυλινοί υδατοσωλήνες μέσω των οποίων ιδρεύονταν οι γειτονικοί αμφίπολοι. Κατά καιρούς, κάτοικοι της περιοχής έβρισκαν θραύσματα από κεραμίδια, νομίσματα και μάρμαρα. Και σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στο σημείο αυτό ήταν η Απολωνία. Οι αρχαιολόγοι όμως μιλούν για μικρή εγκατάσταση των ρωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων. Με τη βοήθεια του κυρίου Βαγγέλη, ανηφορήσαμε προς την πλαγιά, στους πρόποδες του Παγκαίου. Εκεί όπου αρχικά είχε χτιστεί το πρώτο χωριό. Μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 είχε μόνο πληθυσμό μουσουλμάνων, περίπου 400 κατοίκων, ενώ μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στον Πλατανότοπο εγκαταστάθηκαν περίπου 70 οικογένειες. Μαθαίνουμε την ιστορία αυτού του τόπου, του Πλατανοτόπου, εδώ στο Δήμο Παγκαίου και δίπλα μας έχουμε έναν ακόμη συνοδοιπόρο, τον κύριο Βαγγέλη. Κύριε Βαγγέλη, καλώς βρεθήκαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Το χωριό αυτό παλαιά ήταν τουρκικό. Μάλιστα. Με την ανταλλαγή που έγινε το 1922, ήρθαμε εμείς οι Πόντιοι από εκεί, από την πατρίδα μας δηλαδή, τον Πόντο, και εγκαταστηθήκαμε εδώ και οι Τούρκοι φύγανε. Τώρα από εκεί και πέρα, να σας πω το ιστορικό του χωριού. Εδώ είναι το σχολείο. Όπως καθόμαστε εδώ, ήταν η εκκλησία ύψους Ιτημίου Σταυρού, την οποία τη χαλάσανε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, mm-hmm. τότε. Ναι. Εν τω μεταξύ, είχε και την εικόνα, η οποία χάθηκε. Σε ποια χέρια βρίσκεται, δεν ξέρουμε. Κάποτε την είχε ο Άγιος Αθανάσιος, η εκκλησία. Ναι. Μετά από εκεί την πήρε, δεν ξέρω ακριβώς τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για την περίπτωση της εκκλησίας μας. Εδώ όπως βλέπετε είναι το σχολείο. Αυτό ήταν το σχολείο, έτσι. Ναι, το σχολείο που πήγαμε και εμείς τα πρώτα χρόνια μας. Μάλιστα, ναι. Θυμόσαστε δηλαδή πρώτα χρόνια. Τι ήτανε? Μονοθέσιο, τι ήταν τότε? Ήταν γενικό. Μάλιστα. Όλες οι τάξεις μαζί ήμασταν, δεν ήταν... Πριν πόσα χρόνια μιλάμε, κύριε Βαγγέλη? Από το 40 μέχρι το 50. Μάλιστα. Ναι. Αν λέω καλά δηλαδή και... Ναι. Πάντως εκείνα τα χρόνια ήταν. Mm-hmm. Τώρα τι άλλο θέλετε να σας πω?
Τα σπίτια ήταν αυτά εδώ. Εδώ όπως βλέπουμε κάποια... Τα χαλάσματα. Χαλάσματα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Και... αυτά, τι να... Και εδώ αυτό ρήπιο, έτσι, αυτή τη στιγμή εδώ στο βλέπουμε. Ναι. Τώρα. Το χαλάσανε εδώ, διότι θα βρούνε λίρες. Αχα, τι λίρες. Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό στο μυαλό κάπου. Ναι. Είναι δει κανείς, πραγματικά. Δεν έχει γίνει κάτι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη, ας πούμε, έτσι, ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το σημείο. Όχι. Ποιος θα το αξιοποιήσει. Γιατί είναι στο ύψωμα του Πλαταροτόπου, κάποιος που να... Έτσι να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αύριο μεθαύριο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Ο Δήμος Παγκαίου έχει και ένα ενεργό Συμβουλίο Νέων, το Δημοτικό Συμβουλίο Νέων του Δήμου Παγκαίου, το οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια. Δίπλα μας έχουμε τον Αλέξη. Αλέξη μου, να καλησπέρισω και εγώ τους τηλεθεατές σας με τη σειρά μου. Έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ στον Πλατανότοπο και βρίσκουμε ένα νέο παιδί, το οποίο ασχολείται γενικότερα με αυτόν τον θεσμό, τον νέο θεσμό. Και εμάς είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε σήμερα στο χωριό για να δώσετε έμφαση σε όλους τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα. Της μικρής μας κοινωνίας. Έτσι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων ιδρύθηκε το 2020, απαρτίζεται από 33 μέλη, τα οποία είναι όλα ενεργά. Έχουμε από πίσω αναπληρωτές, οι οποίοι είναι έτοιμοι για δράση όποια στιγμή χρειαστεί. Κατευθείαν ανανεώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μένει ποτέ σταθερό. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη του δράση είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο ιδρύθηκε φέτος, ξεκίνησε και έχει εδραιωθεί. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό φροντιστήριο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει αυτό ακριβώς, να ζηλέψει τίποτα από κανένα άλλο φροντιστήριο ιδιωτών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι πάρα πολύ ενεργό, βρίσκεται παντού. Τώρα τελευταία έκανε και μια ημερίδα για το Erasmus, νομίζω δεν έχει παρακολουθήσει. Και είναι χαρά μου να βρίσκομαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Είναι πολύ σημαντικό και να βάζετε, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, βάζετε και τον πύχη ψηλά. Βάζουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και προσπαθούμε να φτάσουμε το Δήμο ένα βήμα παραπάνω όσο έχει να κάνει με την ζωή των νέων. Γιατί ουσιαστικά σε αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση εμείς οι νέοι είναι σε εμάς τους νέους. Με το Κοινωνικό Φροντιστήριο πού στοχεύετε, Αλέξη μου? Με το Κοινωνικό Φροντιστήριο στοχεύουμε στο... να κάθε νέος, κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος, γιατί μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, έχουμε και μαθητές οι οποίοι σπουδάζουν σε εσπερινά λύκεια, να έχει την ευκαιρία, αν δεν μπορεί είτε χρηματικά είτε λόγω απόστασης, να βοηθηθεί πάνω στα μαθήματά του, να πάνω στις ανάγκες του, να μπορεί να ανταπεξέλθει 100% και να είναι ο Δήμος δίπλα του. Όπως προσπαθούμε να είμαστε κάθε φορά. Το ενισχύεται λοιπόν το άτομο αυτό. Φυσικά. Και πρέπει να ζητήσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές οι οποίοι συμμετέχουν, γιατί όλοι είναι εθελοντές, κανένας δεν παίρνει χρήματα, κανένας δεν χρηματίζεται. Σημαντικό και αυτό. Ναι, κανείς δεν χρηματίζεται από αυτό. Όλοι είναι εθελοντές, προσπαθούν, δίνουν χρόνο από τη ζωή τους, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτό το χρόνο μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν είτε σαν ξεκούραση, είτε ακόμη και να κάνουν φροντιστήρια σε παιδιά επί χρήμαση. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δίνουν το χρόνο τους και καθηγητές επαγγελματίες, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και ακόμη και φοιτητές. Άμα είσαι τριτοετής φοιτητής ή παραπάνω, μπορείς να συμμετέχεις στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και να βοηθήσεις με τον τρόπο σου πάνω σε όποιο μάθημα θες. Και κάνουμε μια έκκληση σε όποιον μας ακούει, άμα μπορεί και θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει. Να μπει σαν καθηγητής,
έναν άνθρωπο να βοηθήσεις, ένα μαθητή. Είμαμε, λοιπόν, και το μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή χωρίς αποσκευές εδώ στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Πλατανοτόπου, στον Δήμο Παγκαίου. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου, σύμβουλοι, πού βρίσκονται στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμέρισμα? Ναι, είναι από παντού. Είναι από παντού. Έχουμε σε κάθε χωριό τουλάχιστον έναν Δημοτικό Σύμβουλο Νέων. Είναι ένας πνεύμονας νεότητας, πνεύμονας ζωής για τον Δήμο Παγκαίου. Και είναι χαρά μας, είναι χαρά μας να βοηθάμε. Ο καθένας θα κάνει το κομμάτι του. Και εδώ πέρα, ειδικά στον Πλατανότοπο, γιατί τώρα βρισκόμαστε και εδώ πέρα, δεν μπορούμε να τα κρύψουμε. Είμαστε και στο γήπεδο, έτσι. Είμαστε και στο γήπεδο που και αυτό συντηρείται από εθελοντές. Και αυτό συντηρείται από εθελοντές. Οι νέοι εδώ πέρα στο χωριό έχουν δώσει έμφαση στον εθελοντισμό. Και τώρα, τελευταία, στην προηγούμενη άνοιξη, ξεκινήσαμε και ανακαινήσαμε ένα γήπεδο μπάσκετ. Ανακαινήσαμε κάποια κλεισάκια με συνεργασία με τον πατέρα νεόφυτο. Και τώρα πάλι ξεκινάμε σιγά-σιγά, επειδή αρχίζει να μπαίνει η άνοιξη, φτιάχνει ο καιρός, να συντηρήσουμε τη στάση μας, να φτιάξουμε παγκάκια σε διάφορα μέρη του χωριού, έτσι ώστε να μπορούμε να καθόμαστε εκεί πέρα με την άνεσή μας, να μην μας ενοχλεί κανένας, να έχουμε τον χώρο μας, να έχουν τον χώρο τους. Λύσε μου μια απορία. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 19. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι γερός, δυνατός, και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου δημοτικοί σύμβουλοι στο Συμβούλιο Νέων να συνεχίσετε με αυτό το μεράκι και αυτή τη ζέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να συνεχίσετε έτσι, να κάνετε εκπομπές χωρίς αποσκευές, να γυρνάτε σε όλο το Δήμο και να μας δείχνετε την ομορφιά της περιοχής μας. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, Αλέξη. Να είσαι καλά. Και πάμε. Εσείς. Ζωντανό κύτταρο πολιτισμού εδώ στον Πλατανότοπο του Δήμου Παγκαίου είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανοτόπου. Συναντήσαμε την Δήμητρα και τη Μελίνα, με τις οποίες θα μοιραστούμε τα δικά τους βιώματα, τις δικές τους εμπειρίες. Κορίτσια, καλώς βρεθήκαμε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Μελίνα. Καλώς σας βρήκαμε και εσάς. Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς. Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανοτόπου, πόσα χρόνια ενεργός και πότε ιδρύθηκε? Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2014. Προϋπήρχε και πριν κάτι χρόνια, αλλά για διάφορους λόγους σταμάτησε, και έτσι το 2014 από το 0 τον ξαναφτιάξαμε. Μάλιστα. Και υπάρχει μέχρι σήμερα. Από το 0. Έχουμε τα τμήματα παιδικό, εφηβικό και μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε το τμήμα ζωγραφικής, όπου συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις. Mm-hmm. Σε συνεργασία με την Εκκλησία έχουμε τα τμήματα παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Μάλιστα. Από εκεί και μετά όμως είναι ανοιχτός για οποιαδήποτε νέα μέλη που μπορούν να έρθουν, έτσι. Εννοείται. Ήδη υπάρχουν 150 ενεργά μέλη. 150. Βέβαια. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, δεν εννοείται. Μικροί, μεγάλοι. Εννοείται, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η εξωστρέφεια του Συλλόγου με τις εκδηλώσεις, έτσι, Μελίνα? Ναι, βεβαίως. Ο Σύλλογος έχει δύο κύριες μεγάλες εκδηλώσεις. Του Αγίου Θανασίου, το πανηγύρι του Αγίου Θανασίου, και έχουμε και τη γιορτή Σταφυλιού. Από εκεί πέρα έχει και μικρές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται, είτε είναι τα κούλουμα, είτε είναι χριστουγεννιάτικες, και ανάλογα μέσα στον χρόνο τι μπορεί άλλο να προκύψει φυσικά. Έχουμε κάνει και το Παγκαιωρί του Καντάμωμα το 2019, μια μεγάλη εκδήλωση. Ήταν πολύ ωραία. Εκδηλώσεις, ναι, λοιπόν, μεγάλη. Οι οποίες προσελκύουν κόσμο, ναι, και αυτοί που δεν ξέρουν μαθαίνουν. Ναι, φυσικά. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Δεχόμαστε όλο τον κόσμο, θέλουμε από παντού. Μας στηρίζει και το χωριό. Είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, 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 είμαστε ευχαριστημένοι. Δήμητρα, Μελίνα, συνήθως οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Ο Πλατανότοπος τι εικόνα δίνει όσον αφορά αυτή την εσωτερική μετανάστευση? Είστε νέα κορίτσια. Και εδώ τα ίδια συμβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στις πόλεις, στο εξωτερικό. Άνθρωποι που μείνανε εδώ, ασχολούνται με την καλλιέργεια κλπ. Mm-hmm. Τις επιχειρήσεις τους. Αυτά. Μάλιστα. Έχουμε κυρίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει εδώ με τις οικογένειές τους, νέα παιδιά. Έχουμε νεολαία, έχει ο Πλατανότοπος, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να έχει. Είμαστε ένα χωριό και με νεολαία, όλο. Έχει και μεγάλους και νεολαία, από όλα. Το καλοκαίρι αυξάνεται το πληθυσμό. Αυξανόμαστε, ναι, ναι, ναι. Γιατί αρκετά. Κάποιοι έρχονται, ναι, ναι, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Έρχονται, μπορώ να πω, γεμίζει ο Πλατανότοπος. Είναι χωριό πολύ ζωντανό το καλοκαίρι, με αρκετό κόσμο. Και κοντά από τη θάλασσα, έτσι. Ναι, ναι, δεν είμαστε πολύ μακριά, ναι, είμαστε σχετικά κοντά, οπότε... Στην περιοχή υπάρχει και ένα υπέροχο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Αγάθης, το οποίο είναι μοναδικό στην Μακεδονία και Θράκη. Η
Υπάρχει στην Εκεί Ενωρία από το 2010 και αποτελεί μεγάλη ευλογία για όλη την περιοχή. Η Αγία Αγάθη είναι προστάτηδα για το γυναικείο καρκίνο και άλλα πολλά. Ο επισκέπτης πραγματικά αξίζει να επισκεφτεί αυτό το τόσο όμορφο παρεκκλήσι, μας λέει ο εφημέριος του Ιερού Ναού, Νεόφυτος Βαχαρέλης. Καλώς ήρθατε στον Πλατανότοπο, στον όμορφο Πλατανότοπο, στην Ενωρία του Πλατανοτόπου. Ευχόμαστε να περάσουμε όλοι καλά, να κάνουμε καλή διαφήμιση και σωστή διαφήμιση. Έτσι ακριβώς, έφτασε ο καιρός λοιπόν που βρεθήκαμε. Έφτασε, και θα ναι. Πρέπει να μάθουμε έτσι σιγά σιγά λίγο τις ομορφιές αυτού του τόπου. Και μία από τις ομορφιές είναι η κεντρική, είναι η Ενωρία εδώ πέρα του Αγίου Αθανασίου, όπου από το 1935 υπάρχει αυτός ο ναός, είναι ο κεντρικός ναός, η κεντρική Ενωρία του Πλατανοτόπου, ανήκει στη Μητρόπολη Ελεύθερου Πόλεως του Δήμου Παγκαίου. Έχουμε εδώ πέρα έναν από τους καλύτερους, θα έλεγα, δεσπότες, αρχιερείς, συγγνώμη. Και ο ναός είναι εδώ πέρα από τότε σημάδι, κεντρικό σημείο αναφοράς του χωριού της Ενωρίας. Mm. Κάτι άλλο, όλος ο κόσμος είναι κοντά στην εκκλησία, ο Άγιος Αθανάσιος έχει αυτό δείξει. Ναι, τιμάται ο ναός τον Άγιο Αθανάσιο. Γιορτάζουμε, ναι, με 18 Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Αθανασίου. Ο ναός, βέβαια, εδώ πέρα λόγω των προσφύγων γιορτάζει 2 Μαΐου στην ανακομιδή των λειψάνων του, μάλιστα, του Αγίου Αθανασίου. Όλο το χωριό, όλη η Ενωρία είναι κοντά στην εκκλησία. Οτιδήποτε έχει χρειαστεί ανά τόσα χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η εκκλησία, ο κόσμος είναι δίπλα στην εκκλησία, ό,τι χρειαστεί είναι εδώ πέρα παρόν. Πόσα χρόνια γεωργείτε εδώ στο Πλατανό? Εγώ είμαι από τον Οκτώβριο του 2019 εδώ πέρα, κοντεύω 2,5 χρόνια ας το πούμε. Υπήρξαν αρκετοί προκάτοχοι μου, ο καθένας με τον τρόπο του έδωσε την ψυχή του, ας το πούμε, και συνεχίζουμε να δίνουμε την ψυχή μας όλοι, και οι ιερείς και οι επίτροποι και όλη η Ενωρία εδώ πέρα του Πλατανοτόπου. Ό,τι βλέπουμε γίνεται έργο, έτσι. Γίνεται συνέχεια, δεν σταματάμε. Από τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία, η άμεση συνεργασία του χωριού και όλων των φορέων του χωριού της Ενωρίας, μας δίνει και εμάς έναυσμα να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα έργα και άλλες δραστηριότητες, ας το πούμε. Νέος κόσμος προσέρχεται. Προσέρχεται βέβαια. Τώρα παρόλα τα μέτρα, αλλά παρόλα αυτά γεμίζει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ο ναός κάθε Κυριακή και στις καθημερινές λειτουργίες. Νομίζω ότι πρέπει να εισέλθουμε και στο εσωτερικό. Βέβαια, να σας δείξουμε και το εσωτερικό. Αν και, το εξωτερικό, από ό,τι βλέπετε και οι ίδιοι. Θα το συζητάμε. Ναι, είμαστε από τους τυχερούς, από τα τυχερά χωριά που έχουμε μεγάλη αυλή, άνετη, διακοσμημένη βέβαια καταλήλως, με τα κιόσκια μας, με τα λουλούδια μας, με τα πράσινα, ό,τι χρειάζεται. Και όλα είναι συνεργάσιμα, συνδυασμένα καταλήλως για τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Για πάμε. Εδώ, Πατέρα Νεόφυτε, είμαστε μπροστά από την εικόνα του... Ναι, μπροστά από την θαυματουργή εικόνα του Αγίου Αθανασίου που ήρθε από τους πρόσφυγες από την περιοχή της Τσαντό της Τραπεζούντας, mm-hmm. από όσο ξέρω τουλάχιστον. Και εδώ βλέπουμε το τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου Αθανασίου, όπου έχουμε αυτή την ευλογία να φιλοξενούμε στο ναό μας. Και λόγω της εορτής του Αγίου Αθανασίου το τιμάμε και το ευλαβούμαστε όλοι. Η εικόνα βέβαια εκεί πέρα του Αγίου Αθανασίου έχει γίνει συντήρηση, κάποια καλή συντήρηση, μεγάλη συντήρηση από κάποιους προκατόχους μου, και γι' αυτό είναι με το ασημένιο πουκάμισο που λέμε εκκλησιαστικά. Την ευλαβούμαστε, την προσευχόμαστε όλη η Ενωρία εδώ πέρα, όλος ο κόσμος που έρχεται στο ναό, και είναι ένα κόσμημα για το ναό. Και από την άλλη μεριά μπορούμε να δούμε κάποιες παλαιές εικόνες που έφεραν τότε οι πρόσφυγες, παππούδες, γιαγιάδες, που αντί να πάρουν τα σπιτικά τους που λέμε, τα του σπιτιού πράγματα, προτίμησαν να πάρουν τον εκκλησιαστικό θησαυρό. Και έτσι έφεραν και εκείνες τις εικόνες, οι οποίες είναι και εκείνες άγνωστο από πότε ακριβώς χρονολογούνται, αλλά παρόλα αυτά με κάποιες καλές συντηρήσεις που είχαν γίνει τότε, τις έχουμε μέχρι και σήμερα και θα τις έχουμε μέχρι όσο πάει.
Πατέρα Νεόφυτε, λίγα μέτρα πιο κάτω συναντάμε. Συναντάμε το δεύτερο στολίδι του Πλατανοτόπου, τον Ιερό Ναό της Αγίας Αγάθης, ο οποίος από την πόλη της Καρδίτσας μέχρι και τον Εύρο είναι ο μοναδικός ναός της Αγίας Αγάθης, η οποία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι προστάτηδα του καρκίνου του μαστού. Οπότε έχουμε αυτή την ευλογία, τη δεύτερη ευλογία θα έλεγα για την ενορία του Πλατανοτόπου, να έχουμε την Αγία εδώ πέρα στα πόδια μας. Η ανάγερση έγινε... Ο ναός είναι χτισμένος, ξεκίνησε να χτίζεται το 2005. Το 2010, 5 χρόνια μετά, εγγενιάστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελευθεροπόλεως κύριο Χρυσόστομο και από τότε τον χρησιμοποιεί ο κεντρικός ναός, η ενορία, για λειτουργίες, για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε προς τιμή της Αγίας. 4 και 5 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο είναι η μνήμη της Αγίας. Κάνουμε από βραδείς και τον πανηγυρικό εσπερινό και ανήμερα της εορτής στη Θεία Λειτουργία. Τώρα λόγω της κατάστασης βέβαια τηρουμένων των μέτρων, τα τηρούμε και εδώ πέρα εμείς, φυσικά λογικό είναι αυτό. Οπότε λόγω του μεγέθους του ναού δεν μπορεί δυστυχώς να μπει πολλοί κόσμος μέσα. Παρ' όλα αυτά κάτω από το ναό υπάρχει το λεγόμενο αρχονταρίκι. Οπότε φιλοξενούνται και εκεί κάποια συγκεκριμένα άτομα για λόγω των μέτρων.